Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το Excel για να κάνουμε υπολογισμούς πόντων υπομονάδες. Αυτό χρησιμοποιείται συνήθως σε τηλεφωνία ή σε συστήματα επιβράβευσης ή σε οτιδήποτε. Τα κλιμακωτά. Οπότε τι μας λένε εδώ, ότι το πρώτο στάδιο είναι ότι από 0 έως 60 μονάδες έχουμε ένα πόντο για κάθε μονάδα. Άρα αν είχαμε 60 μονάδες θα είχαμε 60 επί 1, 60 points. Οπότε, έπειτα λένε ότι από τις 60 μέχρι τις 90, οι 30 αυτές μονάδες, έχουν βαθμό 2 τρίτα, 0,67. Από 90 μέχρι 160, οι 70 αυτές μονάδες έχουν 1 τρίτο, 0,33. Άρα, αν εγώ είχα 30 μονάδες, θα ήταν 30 επί 1, 30 points. Αν εγώ είχα 65 μονάδες, θα είχα 60 επί 1 που είναι οι πρώτες που επιβραβεύονται με ένα point ανά μονάδα, άρα 60. Και έπειτα θα είχα 5 που είναι 65 μείον 60, 5 δηλαδή, επί 0,67. Ό,τι είναι αυτό το προσθέτουμε στο 60. Αντίστοιχα για το 97 και ούτω καθεξής. Οπότε τώρα πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε σε στήλες, σταδιακά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την άσκηση και πώς μπορούμε εμείς να το κάνουμε σε μία φόρμουλα που μπορεί να είναι σε ένα κελί και να μπορούμε να τη διαβάσουμε αύριο μεθαύριο χωρίς να κουραζόμαστε ιδιαίτερα. Οπότε, για αρχή θα χρειαστούμε μία πρόσθετη κολόνα στα δεδομένα μας που θα μας λέει ποιοι είναι οι μέγιστοι πόντοι του κάθε σταδίου. Άρα, max stage points είναι πόσοι είναι οι μέγιστοι πόντοι που μπορούμε να πάρουμε σε κάθε διάστημα. Θα δούμε γιατί το χρειαζόμαστε αυτό. Οπότε, εδώ πώς το υπολογίζουμε, ίσον, ανοίγουμε παρένθεση, 60 μείον το 0, max μείον μην δηλαδή, κλείνουμε την παρένθεση, επί, F2 για να κάνουμε edit στο κελί και F2 για να βγούμε από το κελί, για να πάμε στο δίπλα cell, points ανά unit. Οπότε, εδώ μας έχει υπολογίσει μόνο του και τα υπόλοιπα. Άρα, τι έχει, αν κλικάρουμε, είναι το μπλε, μείον το κόκκινο, επί ό,τι είναι η διαφορά τους, επί τα points. Άρα, κάνουμε και μια επιβαλίδευση. 30, 67, 20, ωραία. Πάμε τώρα. Τι θέλουμε να κάνουμε εδώ. Θέλουμε για αρχή να δούμε σε ποιο stage είναι αυτή η τιμή. Άρα, εδώ μπορούμε να το ονοματίσουμε current stage. Πώς μπορούμε να βρούμε αυτό το stage εύκολα. Copy, Ctrl, Alt, V, Formats. Μπορούμε να το κάνουμε ως εξής. Μπορούμε να πούμε match. Την συνάρτηση match την έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές για να κάνουμε exact match. Δηλαδή, αν έβαζα δύο κόμματα εδώ, να έβαζα το 0, exact match, για να βρούμε ακριβώς. Αλλά αυτή η συνάρτηση, όταν έχουμε αριθμητικές τιμές σόρτα αρισμένες, είτε σε ευθύνουσα είτε σε αύξα σειρά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνουμε την αναζήτηση που θέλουμε να κάνουμε τώρα. Άρα, το lookup value μας είναι το συγκεκριμένο και το lookup array είναι αυτό. Και με το που το επέλεξα, επειδή είναι δομημένο σαν table, μου λέει table 1 units mean. Και θέλουμε εδώ πέρα το 1, less than. Να βρούμε δηλαδή τη μικρότερη τιμή, την πρώτη τιμή μάλλον, που είναι μικρότερη ή ίση της τιμής που ψάχνουμε. Άρα εδώ μας λέει ότι αυτό εδώ το βρήκε στην πρώτη γραμμή. Αν τα φορμάρουμε στο κέντρο και τραβήξουμε τη φόρμουλα προς τα κάτω, μας λέει ότι αυτό αντίστοιχα ανήκει στη δεύτερη γραμμή ή αν έβαζα 60 είναι στη δεύτερη γραμμή, αν έβαζα 59 είναι στην πρώτη γραμμή. Οπότε αυτό δουλεύει. Ωραία, βρήκαμε το stage. Τι θέλουμε τώρα, για κάθε stage θέλουμε να πάρουμε αυτές τις τρεις τιμές για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Οπότε, για αρχή, παίρνουμε τις κεφαλίτες, copy, Ctrl Alt Values και με το πινέλο φτιάχνουμε τις υπόλοιπες. Ωραία. Τώρα, πώς μπορούμε να βρούμε. Κάνουμε πάλι filter. Ποιον πίνακα. Τον πίνακα 1 από την β' κολόνα μέχρι τη δέλτα. Και τι θέλουμε να κάνουμε include. Όσες γραμμές έχουν stage ίσον με το current stage. Αν δεν βρει αποτέλεσμα, ας φέρει κενό. Οπότε μας το έφτιαξε αυτό. Αν πιάσουμε και τις υπόλοιπες γραμμές, F2 για να μπούμε,
Ctrl Enter για να φέρει την ίδια φόρμουλα και κάτω. Εδώ, Number Format, Decimal Places 2, μια χαρά. Ωραία, μπορούμε να κεντράρουμε και αυτά για να είναι ομοιόμορφο. Ωραία, βρήκαμε και τις γραμμές, κάναμε τις αναφορές μας. Και αντίστοιχα, αν θα φέρουμε εδώ 59, θα δούμε ότι αλλάζουν. Οπότε, τώρα θέλουμε να κάνουμε τις πράξεις. Η πράξη μας αποτελείται, είναι ένα απλό άθροισμα που αποτελείται από δύο πράγματα. Τους πόντους των μονάδων του συγκεκριμένου states και όλους τους προηγούμενους πόντους. Άρα, current states points. Αυτοί λοιπόν οι πόντοι πώς υπολογίζονται, όπως το κάναμε και στην πράξη. Άρα, λέμε τι τιμή που έχουμε, μείον τα minimum του συγκεκριμένου stage, το βάζουμε αυτό σε μια παρένθεση, και αυτό θα πολλαπλασιαστεί επί τα points που έχει το συγκεκριμένο. Οκ. Έτοιμο. Αντίστοιχα, αν αυτό το τραβήξω προς τα κάτω, έχουμε τις αντίστοιχες τιμές, γιατί εδώ πέρα ήταν 5 μονάδες, επί το 0,67, και εδώ βλέπουμε και το επιμέρους. Οπότε, ένας άλλος τρόπος είναι να πάμε από εδώ και να κάνουμε sort στο κέντρο. Ωραία. Τι μας μένει τώρα να φτιάξουμε? Previous stage points. Εδώ είναι ένα ενδιαφέρον σημείο, γιατί μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε δυναμικό reference, με μέρος του reference να είναι το index. Οπότε, τι θα θέλαμε ιδανικά εμείς? Αν ήμουν στο stage 1, δεν έχω previous. Αν ήμουν στο stage 2, έχουμε το 60. Αν ήμουν στο stage 3, έχουμε το άθροισμα των προηγούμενων 2. Άρα, για αρχή, θέλουμε να πούμε ότι αν το stage μου δεν είναι πάνω από, αν το stage μου είναι πάνω από 1, τότε να μας κάνει τον υπολογισμό. Αν είναι κάτω από 1, δηλαδή είναι 0 και κάτω, να μου φέρει 0. Άρα, αυτό φτιάχνεται εύκολα με μια συνάρτηση if. Λέμε τώρα, αν το stage είναι μεγαλύτερο του 1, θα κάνουμε έναν υπολογισμό, θα τον δούμε. Αν είναι μικρότερο ή ίσο του 1, θα φέρει 0, για να μην έχουμε, points από previous stages. Οπότε, πώς κάνουμε τώρα τον υπολογισμό για τα previous stages? Θα πούμε να μας φέρει το άθροισμα, ανοίγουμε κλείνουμε παρένθεση, άθροισμα ποιου πράγματος, του πρώτου κελιού στο stage points. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει να πάμε με το παπάκι, με τη συγκεκριμένη γραμμή, αλλά θέλουμε να αφαιρθούμε αυστηρά στο κελί. Άρα, εψιλον 3, 2, και να πατήσουμε F4, για να φιξάρουμε αυτό το reference. Από αυτό λοιπόν το κελί, που θα είναι η αρχή μας, έως και εδώ θα κάνουμε index, ανοίγουμε, κλείνουμε παρένθεση, τι index, το ίδιο, την ίδια κολόνα, αλλά μέχρι πού, πόσες γραμμές, μέχρι τις γραμμές, τώρα συμπίπτουν και τα stages μας, του stage, μείον 1. Γιατί αν είμαστε στη δεύτερη γραμμή, θέλουμε την πρώτη μόνο. Αν είμαστε στην τρίτη, θέλουμε τη δεύτερη και την πρώτη. Οπότε, αυτό αν το έχουμε κάνει σωστά και πατήσουμε Enter, θα μας φέρει 0 εδώ και θα μας φέρει 60 για εδώ, 80 που είναι το άθροισμα των άλλων 2, και 103 και 33 που είναι το άθροισμα των τριών αυτών. Οπότε, αυτό ας το κάνουμε merge και με την ίδια λογική έχουμε φτάσει σε ένα βήμα. Οπότε, το total points για εμάς θα ήταν ίσον με αυτό συν εκείνο. Άρα, εμείς ιδανικά θέλουμε αυτά τα δύο να τα φέρουμε δίπλα-δίπλα και να μην έχουμε τα ενδιάμεσα στάδια. Γιατί αυτά μας βοηθάνε να καταλάβουμε την άσκηση, αλλά όταν θέλουμε να φέρουμε απλά το αποτέλεσμα, δεν μας βοηθά. Οπότε, πώς το κάνουμε? Πάμε πάλι εδώ και θα χρησιμοποιήσουμε κάποια συνάρτηση που είναι η LET, που μας επιτρέπει να επαναχρησιμοποιήσουμε κομμάτια που θα χρησιμοποιούσαμε ξανά και ξανά. Όπως το match, όπως διάφορα. Οπότε, πάμε με την διαλογική βλέποντας το νέο πάνω. LET. Ανοίγουμε, κλείνουμε παρένθεση, F2 για να μπούμε μέσα στο κελί και πάμε Alt-Enter. Είναι καλό να δημιουργούμε καινούργιες γραμμές για να είναι πιο κατανοητό. Οπότε για αρχή τι θέλουμε? Stage. Ποιο είναι το current stage? Το current stage είπαμε ότι είναι match της
τιμής που έχουμε εδώ δίπλα, το G8. Από πού? Από το lookup array που θα πάει εδώ, 0,1. Αυτό είναι το match. Επόμενο βήμα. Τι είναι το επόμενο βήμα? Θέλουμε units min. Πώς είχαμε βρει το units min? Βρήκαμε το stage και κάναμε index. Άρα, index units min. Η γραμμή μας είναι το stage πρακτικά. Και κλείνουμε την παρένθεση. Κάνουμε κόμμα και πάμε να αντιγράψουμε αυτή την γραμμή για να τη χρησιμοποιήσουμε και από κάτω. Alt Enter. Αντίστοιχα, unit max, table unit max, πάλι με το stage. Αντίστοιχα, Alt Enter. Το επόμενό μας δεν είναι το units min, αλλά θα είναι points per, ας διώξουμε αυτό εδώ, points per unit, και θα πούμε ότι αυτό είναι αντίστοιχα η κολόνα points per unit. Πάμε στην αποκάτω γραμμή να φτιάξουμε και το επόμενο. Έχουμε current stage points, οπότε ας το πούμε current points και θα πούμε ότι τα current points πώς υπολογίζονται από τη διαφορά του G8 κελιού που είναι τώρα το συγκεκριμένο κελί στο οποίο αναφερόμαστε, μείον το units min. Οπότε τώρα μας εμφανίζει ό,τι μεταβλητές έχουμε δημιουργήσει παραπάνω, επί τι, επί τα points per unit αυτού του stage. Πολύ ωραία. Κλείνουμε Alt Enter, τα previous stage points, ας πούμε prev points, θα είναι, με if το είχαμε χειριστεί αυτό, if το stage είναι μεγαλύτερο του 1, τότε θα μας φέρεις τη διαφορά του G8 μείον units min επί points per unit, και αν δεν είναι θα μου φέρεις 0. Για να θυμίσω ότι στην πρώτη περίπτωση στο stage 1 δεν έχουμε previous points. Και τέλος θέλουμε να φέρουμε το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Okay, ορίσαμε όλες τις μεταβλητές στους υπολογισμούς της και θέλουμε τώρα σαν τελικό αποτέλεσμα να φέρει current points, όπως είπαμε, συν previous points. Enter. Και με μία φόρμουλα που είναι ευανάγνωστη, μπορούμε να το τραβήξουμε προς τα κάτω και να δούμε το αποτέλεσμα. Οπ, κάτι έχει σημείο εδώ. Το πρώτο μας το φέρνει σωστά, τα υπόλοιπα όμως κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά. Για αν δεν έχουμε κάνει σωστά. Η υποψία είναι στο previous points. Ναι, γιατί εδώ δεν βάλαμε το index, αλλά φέραμε μόνο τη διαφορά. Οπότε πρέπει να πάρω αυτή τη φόρμουλα και να αντικαταστήσω τα μέρη της. Οπότε, πίσω στην αρχική φόρμουλα. Πάμε εδώ και λέμε ότι ε2, ok, ας το κρατήσουμε σταθερό, index, table max, σωστά, και αντί για h3 που είναι το current stage, για αυτόν, θα φέρουμε εμείς το stage. Enter. Και τραβάμε τη φόρμουλα μας προς τα κάτω. Οπότε τώρα, με αυτή τη διόρθωση, με έναν τρόπο που μπορούμε να κάνουμε εύκολα debug καταλαβαίνοντας τι έχει συμβεί, μπορούμε να δούμε το ίδιο αποτέλεσμα σε μία γραμμή, βλέποντας όλη τη λογική σε μία φόρμουλα.